Το πόσες εκπτώσεις θα υπάρχουν, νομίζω δεν έχει και πολύ σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζεις τι θέλεις, Ναι. να το έχεις ψάξει από πριν και να δεις αν όντως η έκπτωση που κάνουν σε εξυπηρετεί και είναι συμφέρουσα σαν καταναλωτής για να αγοράσεις κάτι. Να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί σας ρωτήσαμε και εκτός αέρα χθες που συζητάγαμε, αν επιτρέπεται να προχωρούν σε εκπτώσεις και να το ονομάζουν Black Friday από πριν τα καταστήματα. Ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από την νομοθεσία για το πότε κάποιος έμπορος θα κάνει έκπτωση. Τώρα από το πώς το ονομάζουν δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα ότι είναι μια περίοδος και αυτή εκπτώσεων. Άλλοι το κάνουν Black Friday, άλλοι το κάνουν Black Week, άλλοι Black Weekend και ούτω καθεξής. Δεν έχει σημασία Ναι, και η θα φτάσουμε περίοδος. στο Black Month στο τέλος και θα δούμε. Το θέμα, όπως είπατε κι εσείς, είναι να προσέχουμε εάν όντως είναι συμφέρουσα μία προσφορά. Και υπάρχουν τρόποι για να καταλάβουμε αν όντως αυτή η προσφορά είναι προσφορά. Θέλω να έρθω λίγο στο δικό σας το κομμάτι. Έχετε ξεκινήσει τους ελέγχους εσείς ως υπηρεσία? Ναι, οι ελέγχοι έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα. Ναι. Παρακολουθούμε διάφορες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταγράφουμε τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα. Είναι αδύνατο φυσικά να καταγραφούν όλα. Έχουμε κάνει μια επιλογή από προϊόντα που θεωρούμε ότι κινούνται περισσότερο. Συνεχίζουμε τους ελέγχους. Θα συνεχιστούν για την άλλη εβδομάδα, όπου θα έχουμε και επιτόπου ελέγχους. Βάσει των καταλόγων που θα εκδοθούν από τους εμπόρους, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους εκεί για να δούμε αν όντως οι τιμές ανταποκρίνονται σε αυτές που αναγράφουν και αν περαιτέρω αν υπάρχει η λεγόμενη διαφήμιση δόλωμα. Δηλαδή, έχουμε κάτι στον κατάλογο το οποίο έχουμε σε μια πάρα πολύ καλή τιμή και στο τέλος πάνε οι καταναλωτές τα καταστήματα και δεν το βρίσκουν το προϊόν, είναι εκτός αποθέματος, είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα αποθέματα. Αυτό είναι η διαφήμιση δόλωμα η οποία απαγορεύεται. Μάλιστα, τώρα θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό στη διαφήμιση δόλωμα, γιατί πολλές φορές γράφει ότι η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του στόκ. Έτσι διαβάζω εγώ πάρα πολύ συχνά πυκνά. Το στόκ όμως, για να είναι αληθές αυτή η είδηση, η προσφορά τέλος πάντων, πρέπει να είναι ένα αλφα στόκ. Έτσι, έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές μπορεί να έχουν 2-3 κομμάτια και να αναγράφεται αυτό κάτω από την προσφορά. Κοιτάξτε, εντάξει, στους καταλόγους του Black Friday δεν το έχουμε συναντήσει και πολύ αυτό, αλλά όντως αυτό που λαμβάνεται υπόψη είναι το μέγεθος της διαφήμισης. Για να ελέγξουμε ποιο περίπου θα πρέπει να είναι το επαρκές απόθεμα που πρέπει να έχουν οι εμπόροι. Δεν μπορείς να διαφημίζεις κάτι και να έχεις καταστήματα πανκύπρια και να κάνεις μια μαζική διαφήμιση τέλος πάντων και να έχεις 5 κομμάτια του προϊόντος αυτού. Αυτό είναι το θέμα. Στα προηγούμενα χρόνια, στα προηγούμενα Black Fridays που πέρασαν, έχουν εντοπιστεί παρατυπίες από επιχειρήσεις και ως υπηρεσία, τι, κάνετε ελέγχους και μετά υπάρχουν πρόστιμα? Ναι, υπάρχουν παραδείγματα. Είχαμε το 2020 εκδόθηκε απόφαση όπου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για τον Black Friday του 19. Για το περσινό Black Friday υπάρχει διαδικασία που τρέχει και θα υπάρχουν αποτελέσματα σύντομα θεωρώ. Και πάμε και στο φετινό για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι εκτός από τους δικούς μας ελέγχους είναι σημαντική η συνεισφορά των καταναλωτών στο θέμα αυτό. Δηλαδή επιβεβαιώνω ότι και πέρσι είχαμε πολλές καταγγελίες από καταναλωτές οι οποίοι καλώς παρακολουθούσαν ένα προϊόν που τους ενδιέφερε, δηλαδή ήξεραν τι ήθελαν να αγοράσουν και περίμεναν τον Black Friday για να το πάρουν σε μια πιο συμφέρουσα τιμή. Και είχαμε παραδείγματα όπου μας έστειλαν και screenshots πριν και μετά, όπου φάνηκε η διαφορά και ότι μπορεί να υπήρχε μια αύξηση της τιμής στον κατάλογο του Black Friday που δεν ισχύει προηγουμένως, που δεν πωλείται το προϊόν προηγουμένως. Άρα είναι σημαντικό οι καταναλωτές να κάνουν επαρκή έρευνα της αγοράς, να στοχεύουν σε αυτό που θέλουν, να ξέρουν πόσο στοιχίζει τον προηγούμενο μήνα, για παράδειγμα, για να δουν αν όντως η τιμή έχει μειωθεί. Και αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις,
είναι παρένεση δική μας να προβαίνουν στην καταγγελία, στην υπηρεσία, για να έτσι βοηθούν και το δικό μας έργο. Μπορεί ένα κατάστημα, ξέρω ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνηση, αλλά θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρουμε τώρα. Μπορεί ένα κατάστημα, για παράδειγμα, να διαφημίζει στο μαγαζί του ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο όμως να μην υπάρχει στο κατάστημά του και να διατίθεται μόνο στο διαδίκτυο. Υπάρχουν, για παράδειγμα, άδεια κουτιά ενός προϊόντος μέσα στο κατάστημα, αλλά να μην υπάρχει εκεί. Και να πρέπει να περιμένεις εσύ να το ψάξεις διαδικτυακά. Χρήση διερεύνηση, Ναι, χρήση διερεύνηση, αν και έχουμε μια πρώτη εικόνα για το θέμα. Τώρα, αν είναι κάποια κουτιά στο μαγαζί, τα οποία ούτε τιμή αναγράφουν ούτε τίποτα, απλά είναι κάποια κουτιά στο μαγαζί, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν διαφήμιση. Τώρα, αν ήταν εκεί και ήταν ένα display εκτεθειμένο, το οποίο είχε τιμή ή και προσφορά ακόμη και δεν υπήρχε από θέμα, τότε υπάρχει θέμα. Αλλά τώρα, αν υπάρχουν κάποια κουτιά. Εντάξει, μπορεί να είναι και μια απλή διαφήμιση του προϊόντος χωρίς να προσφέρεται προς πώληση. Και αν μην υπάρχει ούτε τιμή πώλησης ούτε τίποτα, τότε δεν υπάρχει, θεωρώ, θέμα. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, κύριε Σαββά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι μαζί θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή, που είναι όντως Black Friday. Να είστε καλά. Εκλείσαμε το ραντεβού μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Κουστάρη μου, εσείς τι θα ψωνίσετε από το Black Friday?